Με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, που βρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ στην όμορφη Πάτρα, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε έναν ακόμη κρίσιμο σταθμό από αυτούς που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, θέλοντας να φτιάξουμε ένα νέο θεσμό, τον θεσμό της συνδιαμόρφωσης του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης για την επόμενη μέρα της χώρας, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους, μαζί με τους φορείς της παραγωγικής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπνεώμενοι από την ιδέα της αποκέντρωσης, της δημοκρατίας, κυρίως όμως από την άποψη ότι αυτός ο τόπος ποτέ δεν απέκτησε αναπτυξιακό σχέδιο, διότι όλοι όσοι προσπάθησαν να το κάνουν όχι από την περιφέρεια προς το κέντρο, αλλά από το κέντρο για λογαριασμό της περιφέρειας. Και είναι διαφορετικές οι δυνατότητες και οι εκτιμήσεις, διαφορετικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, οι ιδιαιτερότητές του, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του, τις οποίες καλύτερα δεν μπορεί να τις γνωρίζει κανένας άλλος από αυτούς που ζουν, εργάζονται, παλεύουν, μοχθούν στο συγκεκριμένο τόπο και επιδιώκουν, επιθυμούν ένα καλύτερο αύριο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω την παρέμβασή μου από αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης κατεβαίνοντας από το βήμα. Αυτή η προσπάθεια είναι κοινή και βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, στην ίδια όχθη. Έχουμε ένα κοινό στόχο να ξαναστήσουμε τον τόπο μας στα πόδια του, να αναζητήσουμε μαζί την επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Και αισθάνομαι σήμερα διπλή χαρά, γιατί το συνέδριό σας, το συνέδριό μας οργανώνει το μέλλον να ασχολείται με τα προβλήματα της περιοχής, όχι με σκοπό να καταγράψει, αν θέλετε, τις αδυναμίες και να αποκομίσει τις συνήθεις υποσχέσεις, αλλά με όρους δημιουργικής συζήτησης και αντιπαράθεσης όταν χρειάζεται και με όρους συνευθύνης και αναζήτησης λύσεων, ρεαλιστικών λύσεων για την επόμενη μέρα. Και ασχολείται κυρίως με το μεγάλο θέμα της ανάπτυξης που θέλουμε να διαδεχθεί και θα διαδεχθεί την μεγάλη περίοδο της κρίσης, της λιτότητας, της ύφεσης, της απώλειας εθνικού πλούτου που σημάδεψαν δυστυχώς τη ζωή σχεδόν όλων των Ελλήνων, όχι όλων για να είμαι ακριβής, σχεδόν όλων. Και σήμερα, αν θέλετε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Όχι μονάχα γιατί είναι άριστη Ιωνή, αλλά γιατί είναι θετικά, ενθαρρυντικά, αισιόδοξα και όλα τα στοιχεία, οι δείκτες. Η οικονομία εξέρχεται μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και κρίσης, επανέρχεται σε ανωδικούς ρυθμούς. Η ανεργία μειώνεται, παραμένει υψηλή, αλλά μειώνεται τουλάχιστον 7 μονάδες την τριετία που βρισκόμαστε εμείς στη διακυβέρνηση. Οι άνθρωποι δειλά-δειλά αρχίζουν να βλέπουν φως, διότι ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα είναι αυτοί οι δείκτες να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Αρχίζουν λοιπόν να βλέπουν δειλά-δειλά φως στο τούνελ όπου βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και η χώρα, πιστεύω αυτό είναι κοινή ομολογία, κερδίζει τη διεθνή θέση που της αξίζει. Η εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα μας αποκαθίσταται και βαδίζουμε επιτέλους προς το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, το 2018.
Δεν είμαι όμως αφελής, όπως δεν φαντάζομαι και κανείς αυτήν εδώ την αίθουσα. Γνωρίζω καλά τις πραγματικές δυσκολίες που βρίσκονται ακόμα μπροστά μας, καθώς και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμα πολλά νοικοκυριά στον τόπο μας. Ωστόσο, με επίγνωση των δυσκολιών και με πλήρη συνείδηση της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουμε ακόμα όλοι μας, μπορώ σήμερα με σιγουριά πια να πω ότι τα χειρότερα είναι πια πίσω μας. Ότι μπροστά μας, μπροστά στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πατρίδα, βρίσκεται ένας δρόμος που έχει ανοίξει με πολλές θυσίες, με συμβιβασμούς, με συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις. Βρίσκεται ένας δρόμος όμως μπροστά μας που οδηγεί με σιγουριά σε ένα μέλλον πολύ καλύτερο. Η ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η διεύρυνση και η ευάθυνση της δημοκρατίας, η οικοδόμηση ενός υγιούς κοινωνικού κράτους, η φροντίδα των αδύναμων, μπορούν πια να αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται πραγματικότητα. Αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Και μπορούμε, για να συμφωνήσω και με ένα άλλο σκέλος της παρέμβασης, μπορούμε να προσβλέπουμε και σε μια πιο ισορροπημένη σχέση του πολίτη με το κράτος, στη σταδιακή μείωση της φορολογίας, στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, στην αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος του μεσαίωνα που επιβλήθηκε στις αρχές των μνημονίων με όρους πολιτισμού και όχι ζούγκλας. Και βεβαίως να προσβλέπουμε και να σχεδιάζουμε στην αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες ήδη διαγράφουν ανωδική πορεία, που αναμένουμε να επιταχυνθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, δεν ήρθα εδώ για να σας πω ότι είναι ο δρόμος τρομένος με ροδοπέταλα. Δεν ήρθα εδώ για να σας πω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Όμως εμείς και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο και μέχρι το τέλος την εντολή του ελληνικού λαού να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας άλλης Ελλάδας. Και βεβαίως αυτό περνάει πρώτα και κύρια, αν θέλετε, όχι μόνο από τους δείκτες τους οικονομικούς και την ανάπτυξη, τη δίκαιη ανάπτυξη, αλλά περνάει πρώτα και κύρια, αν θέλετε, μέσα από την αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης και του αισθήματος δικαίου και του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Αλλά και από ένα βασικό επίπεδο που πρέπει να ανταποκρίνεται και στην ευρωπαϊκή μας θέση, στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Επιτρέψτε μου λοιπόν στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να επιχειρήσω να απαντήσω σε ένα ερώτημα που ο κάθε πολίτης, πιστεύω, μπορεί να θέσει. Καλόπιστα. Εντάξει, η κυβέρνηση υπόσχεται, δεσμεύεται, προσπαθεί να οδηγήσει κάπου τη χώρα. Εμείς όμως, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρόκειται να ηθικολογήσω. Λίγο πολύ ξέρουμε όλοι ότι τα λόγια και οι παρενέσεις των πολιτικών περισσεύουν σε αυτόν τον τόπο. Ένα πράγμα όμως μπορώ να πω.
αν χρειάζεται σήμερα, τώρα, κάτι η πατρίδα από όλους μας, μέχρι και από τον τελευταίο Έλληνα, αυτό είναι ένας σύγχρονος, αποφασιστικός, ανυποχώρητος πατριωτισμός. Ένας πατριωτισμός όμως, ένας πατριωτισμός που απαντά στην δύσκολη συγκυρία όχι με όρους εμπριστικής ρητορίας, αλλά με όρους καθημερινής αρετής. Επιτρέψτε μου, για να γίνω πιο σαφής, επιτρέψτε μου να επικαλεστώ στο σημείο αυτό έναν έξοχο πολιτικό, αν και αντίπαλης της δικής μου παράταξης, συντοπίτη σας, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος πριν από 15 χρόνια, μιλώντας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας σε Έλληνες αξιωματικούς, είχε πει τούτα τα λόγια που θα σας διαβάσω και τα βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα. Έλεγε λοιπόν, ούτε λόγος για πατριωτισμό και τιμή για όσους παραβαίνουν τον νόμο και παραβιάζουν τη συνείδησή τους ζητώντας και λαμβάνοντας ωφελήματα που δεν δικαιούνται. Και συνέχιζε παρακάτω. Υπάρχει τεράστια διαφορά στάσης απέναντι στην πατρίδα, όσοι μεταξύ ήθους και πανουργίας, μεταξύ αυτού που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο από τη θέση που κατέχει και αυτού που την εκμεταλλεύεται για το δικό του συμφέρον. Ο πρώτος είναι άξιος κάθε σεβασμού. Ο δεύτερος πρέπει να υφίσταται αυστηρές κυρώσεις και την βαθιά μας περιφρόνηση. Αυτά έλεγε ο αείμνηστος συντοπίτης σας, άλλης παρατάξεως από τη δική μου, πριν από 15 χρόνια ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγια επίκαιρα, αν αναλογιστούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι ναι, δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε ποτέ, πατριωτισμός των Panama Papers, πατριωτισμός των offshore, πατριωτισμός του λαδώματος, πατριωτισμός της διαπλοκής, της εξαπάτησης του κράτους, της ιδιοποίησης του δημόσιου συμφέροντος, πατριωτισμός της μίζας και της διαφθοράς. Και είναι εγκληματικά υποκριτικό, εγκληματικά υποκριτικό, πολιτικοί άνδρες από τη μια να επιδίδονται σε διαγωνισμό πατριωτισμού και από την άλλη να θεωρούν νόμιμη και ηθική την αναγραφή των ονομάτων τους σε καταλόγους φοροδιαφυγής ή να καταγγέλουν ως πολιτική δίωξη την αναφορά των ονομάτων τους σε κακουργηματικές δικογραφίες. Ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι δήλωση και ρητορία, ούτε στάση προσοχής κατά την έπαρση της σημαίας. Ο πατριωτισμός είναι πράξη καθημερινής αρετής, συμβολής στα βάρη του κράτους, έμπρακτης καταδίκης κάθε φερωμένου διαφθοράς και ιδιοτέλειας, διαρκούς σεβασμού στο διπλανό μας και στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και πάνω απ' όλα τιμιότητας. Σε κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κυρίως από εκείνους που ο λαός ορίζει να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας μας. Αλλά βέβαια και από τον καθένα ξεχωριστά. Στη δουλειά του, στο λειτουργήμά του, στις σχέσεις του με το κράτος, με τον συμπολίτη του. Ξέρω πολύ καλά, είμαστε εδώ πια 3 χρόνια σε θέσεις διακυβέρνησης. Ξέρω πολύ καλά ότι ως κυβέρνηση και λάθη κάνουμε και παραλήψεις υπάρχουν στο έργο μας. Όμως έχω το δικαίωμα
να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω τούτο. Το πολιτικό. Το πολιτικό και ποινικό μας μητρό είναι πιο καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό. Και αυτό που καθοδηγεί τις πράξεις μας, αυτό που καθοδηγεί τις πράξεις μας είναι η αντίληψή μας, οι απόψεις μας, οι ιδέες μας, κυρίως όμως η αντίληψή μας για την πολιτική ως προσφορά και ως ηθικού καθήκοντος. Γι' αυτό και, αν θέλετε, μπορεί να εξηγηθεί το πώς καταφέραμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, εκεί που άλλοι απέτυχαν, εμείς να πετυχαίνουμε. Εξορθολογήσαμε τα δημόσια οικονομικά. Πετύχαμε πλεονάσματα που κανείς δεν περίμενε θα πετύχουμε, αλλά ταυτόχρονα μοιράσαμε κιόλας πλεονάσματα σε όσους το είχαν ανάγκη. Και το κάναμε με απόλυτη δικαιοσύνη και με μοναδικό κριτήριο το ποιοι είναι αυτοί που είχαν ανάγκη. Και γι' αυτό επίσης, όχι μόνο βγάζουμε επιτέλους τη χώρα από αυτή την μακρόχρονη περιπέτεια των μνημονίων, που άλλοι την έριξαν, όχι εμείς, αλλά ταυτόχρονα με θάρρος και με τόλμη και με αίσθηση του πατριωτικού συμφέροντος την οδηγούμε ξανά σε ρόλο πρωταγωνιστή στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτατα αποσταθεροποιημένη γειτονιά. Διότι κοιτάξτε λίγο να δείτε τι συμβαίνει τούτε στις ώρες που μιλάμε στη γειτονιά μας. Είναι λοιπόν η στιγμή που, αν με ρωτήσετε, για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου αυτή και να μπω στα θέματα της περιφέρειας, είναι λοιπόν η στιγμή που, αν με ρωτήσετε, τι πρέπει να κάνουμε για την πατρίδα, θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, κόμματα και πολίτες πάνω απ' όλα, είναι να πάρουμε οριστικό διαζύγιο με τις συνήθειες και με τις νοοτροπίες του χθες. Να πάρουμε όλοι αποστάσεις από την Ελλάδα του χθες και από τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν. Από πρόσωπα, κυκλώματα και πρακτικές που έβαζαν πρώτα το εγώ και μετά το εμείς. Πρώτα το κομματικό και μετά το πατριωτικό συμφέρον. Και που έκαναν τον πατριωτισμό σημαία ευκαιρίας για να υπηρετήσουν τα πιο ευτελή και ιδιωτελή συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, είχα καιρό να μιλήσω και άρα ας με επιτραπεί αυτή η μακρά εισαγωγή. Θέλω τώρα να απευθυνθώ στα όσα συζητήθηκαν, να απευθυνθώ σε εσάς προσπαθώντας να σταχυολογήσω όλα όσα συζητήθηκαν τούτες τις δύο μέρες εδώ στην Πάτρα, στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο, 9ο Περιφερειακό Συνέδριο, αυτή τη φορά για τη Δυτική Ελλάδα. Και να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό που τώρα έχει για μας μεγαλύτερη αξία είναι να προτεραιοποιήσουμε τη συνισταμένη, όσο μπορούμε να τη βρούμε, όλων όσων υπόθηκαν εδώ, και να προχωρήσουμε όχι μόνο σε δεσμεύσεις και αποφάσεις, αλλά στην υλοποίηση των αποφάσεων. Επιτρέψτε μου λοιπόν εισαγωγικά να σας πω ότι η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι μια βασανισμένη περιφέρεια όχι από τα χρόνια του μνημονίου, των μνημονίων, αλλά από τη δεκαετία του 90.
τα δύσκολα χρόνια της αποβιομηχάνησης, της υψηλής ανεργίας και γνώρισε επίσης τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης αποσπασματικής και αναποτελεσματικής πελατειακής διαχείρισης που συσσόρευσε αντιφάσεις αντί να λύσει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η περιφέρεια πιστεύω βαθιά ότι έχει έναν συσσωρευμένο δυναμισμό. Έχει έναν αναπτυγμένο σχετικά αγροτικό τομέα που μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο και να προσφέρει πρόσθετη απασχόληση. Έχει σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλες δυνατότητες για μια ορθολογική τουριστική ανάπτυξη. Και βεβαίως ένα ερευνητικό επιστημονικό δυναμικό, το οποίο έχει πολύ σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης. Αυτές οι προοπτικές θα μπορούσαν να εκφραστούν, πιστεύω, εξ αρχής σε τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτος στόχος, η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε κάθε τομέα, από την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, με βασικό βεβαίως κριτήριο την δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοπρεπούς εργασίας, γιατί αυτό είναι το πραγματικό κλειδί για την ανάπτυξη του τόπου. Δεύτερος στόχος, η σύνδεση της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας με την έρευνα, την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης. Τρίτος στόχος, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για τη στήριξη της τοπικής παραγωγικότητας. Και τέταρτος στόχος, μια ορθά σχεδιασμένη περιβαλλοντική στρατηγική που αφορά από την ανακύκλωση και την διαχείριση αποβλήτων μέχρι την προστασία των φυσικών πόρων και του νερού. Θα ξεκινήσω λοιπόν αυτή την αναφορά στους στόχους μας και στις αποφάσεις μας από τον πρωτογενή τομέα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ένας πυλώνας, θα έλεγα, ανάπτυξης του πρωτογενούς μας τομέα. Και υπάρχουν δυνατότητες ακόμα μεγαλύτερης συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα τόσο στο εθνικό προϊόν όσο και στις εξαγωγές μας. Εργαλείο μας για την υπηρέτηση αυτών των δυνατοτήτων είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 14-20. Γι' αυτό και σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, στην υλοποίησή του έχουμε επιλέξει τη συνεργασία με τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας μας, εκχωρώντας τους μάλιστα τα 3/4 του προγράμματος, των πόρων του προγράμματος. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν εκχωρηθεί για έργα συνολικά 77 εκατομμύρια ευρώ, με την προσθήκη των 38 εκατομμυρίων του Λίντερ και της Αλίας φτάνουν στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Στο γενικό πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 14-20 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 292 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια. Από αυτά έχουν ήδη πληρωθεί περίπου 143 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν στην περιφέρεια, πέρα από τις άμεσες ενισχύσεις ύψους 256 εκατομμυρίων που θα καταβάλλονται κάθε χρόνο, αυτή την προγραμματική περίοδο θα κατευθυνθούν επιπλέον 407 εκατομμύρια. Για το ποσό αυτό έχουν ήδη προκηρυχθεί πολλά μέτρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, έχουν δεσμευθεί και χρήματα από ανηλυμένες υποχρεώσεις για έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε ακόμα πιο πέρα. Το ζητούμενο είναι ο πρωτογενής τομέας να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό σημαίνει ποιότητα προϊόντων,
εξελιγμένες μέθοδοι παραγωγής, εξωστρέφεια και δημιουργία αλυσίδων αξίας που θα κινούν προς τα εμπρός ολόκληρη την τοπική οικονομία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στηρίζεται κατά προτεραιότητα τόσο μέσω του ΕΣΠΑ όσο και μέσω του αναπτυξιακού νόμου η εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις εξαγωγές στις υπάρχουσες και σε νέες διεθνείς αγορές και με την πλήρη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση αυτή. Η δυναμική αυτή επεκτείνεται και στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 60% των αιτήσεων της περιφέρειας που υποβλήθηκαν στο αναπτυξιακό νόμο αφορούσαν την αγροδιατροφή. Συνολικά υποβλήθηκαν 25 προτάσεις ύψους 16 εκατομμυρίων. Είναι λοιπόν προφανές ότι με την κατάλληλη στήριξη και το σωστό σχεδιασμό οι δυνατότητες που μπορούν να απελευθερωθούν είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Έρχομαι τώρα στον τομέα της βιομηχανίας και σήμερα είχα την δυνατότητα το πρωί να επισκεφτώ την βιομηχανική περιοχή και μια ιδιαίτερη μονάδα με νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες και ερευνητές, μια μονάδα παρασκευής φαρμάκων, όχι από αυτές που δίνουν μίζες, από αυτές που δίνουν θέσεις εργασίας και αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Η αναζωογόνηση λοιπόν της βιομηχανίας και η στήριξη της μεταποίησης είναι πιστεύω κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Για εμάς όμως η βιωσιμότητα του δευτερογενούς τομέα στις νέες πιο απαιτητικές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να σημαίνει, και αυτή είναι ειδοποιώς διαφορά, χαμηλό εργασιακό κόστος. Αλλά υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σχέδιό μας για τη βιομηχανία στηρίζεται στο τρίπτυχο ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας, εξωστρέφεια και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών μας εργαλείων που είναι τα ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος και το Ταμείο Υποδομών. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες για επενδύσεις στη βιομηχανία της Δυτικής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά η ποιότητα των αξιολογήσεων, καθώς και οι όροι παροχής ρευστότητας στους επενδυτές. Οι συνολικές υποβολές των νέων αναπτυξιακών νόμων για τον τομέα της βιομηχανίας στην Δυτική Ελλάδα έχουν φτάσει στο ύψος των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ έχει ξεκινήσει και νέος κύκλος υποβολών. Παράλληλα, το νέο Ταμείο Υποδομών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους επόμενους μήνες και θα χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τομέα του περιβάλλοντος και στη βιομηχανία. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι χωροθετημένες τρεις βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Η βιομηχανική περιοχή Πάτρας που επισκέφτηκα σήμερα, το βιοτεχνικό πάρκο Γλάφκου Πάτρας και η ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή Πλατηγιαλίου στον Αστακό της Εδωλοκαρνανίας. Και βεβαίως η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των χρηματοδοτήσεων επιδιώκει να διευκολύνει την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων σε αυτά. Έρχομαι τώρα στον τομέα του τουρισμού, διότι η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιφέρεια που οι τουριστικές αφίξεις ακολουθούν μια σταθερά ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 16 βραβεύτηκε η περιφέρεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τουριστικός προορισμός ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας
που αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η τάση αυτή πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί. Και αυτό θα γίνει με την ανάδειξη των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας τόσο στην Αχαΐα και την Ηλία όσο και στην Ενδολοκαρνανία. Με την ανάδειξη και προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, για την στήριξη της τάσης αυτής το Υπουργείο Πολιτισμού αναπτύσσει μια συστηματική δραστηριότητα ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης των αρχαίων ρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών μνημείων της περιοχής, αξιοποιώντας επίσης και τις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή τεχνολογία. Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του τουρισμού, δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια. Ενώ στον αναπτυξιακό νόμο έχουν υποβληθεί από τουριστικές επιχειρήσεις εδώ προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων. Και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων, για την διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία, στην πρόσβασή τους στη θάλασσα, για δημόσια έργα που αναβαθμίζουν και αναδεικνύουν τους τόπους τουριστικού προορισμού. Επιτρέψτε μου όμως εδώ κάποιες ειδικές αναφορές. Η πρώτη ειδική αναφορά έχει να κάνει με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, ενός θεσμού που πιστεύω γνωρίζει εντυπωσιακή επιτυχία και διεθνή αναγνώριση, ενός θεσμού που πρέπει να στηριχθεί. Καλωσορίζουμε λοιπόν την απόφαση της περιφέρειας να παραχωρήσει το σταφυδεργοστάσιο του αυτόνομου σταφυδικού οργανισμού στον Πύργο, προκειμένου να μετατραπεί σε έργα, σε έδρα του διεθνούς αυτού φεστιβάλ. Από τη δική μας πλευρά, πέρα από τη σταθερή επιχορήγηση που έχει διασφαλιστεί, ενισχύουμε επιπλέον τον θεσμό αυτό με 8 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους. Διότι για μας ο πολιτισμός, και ιδιαίτερα όταν έχει αναφορά στον τόπο αλλά και στους νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Τα χρήματα θα δοθούν από το Υπουργείο Οικονομίας στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού στο κτίριο που παραχωρεί η περιφέρεια. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Καλλιάφα. Μιας περιοχής μοναδικού φυσικού κάλους, που υπέστη βέβαια μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές του 7 και έκτοτε έχει αφαιθεί στην τύχη της. Οι παρεμβάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε πρώτη φάση διαθέτουμε 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομών της λίμνης, ώστε να διαμορφωθεί ένα πρότυπο οικοτουριστικό μοντέλο στην περιοχή με αναβαθμισμένες υποδομές που πιστεύουμε ότι θα στηρίξει ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Ο Επικούριος Απόλλωνας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κλασικά μνημεία της Ηλίας, αλλά θα έλεγα και ολόκληρης της χώρας, ενταγμένο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από τα προγράμματα ΕΣΠΑ διασφαλίσαμε την χρηματοδότηση εργασιών για την αποκατάσταση και την ανάδειξή του. Και βεβαίως να μην ξεχάσω να υπενθυμίσω μάλλον ότι πριν από λίγο σχετικά καιρό είχα τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να βρεθώ στην Αμαλιάδα και να εγκαινιάσω τη μόνιμη έκθεση για τον Νίκο Μπελογιάννη. Μια συμβολική προσπάθεια να τιμήσουμε έναν άνθρωπο σύμβολο, να μιλήσουμε ξανά με την ιστορία και να μιλήσουμε με την ιστορία χωρίς διαιρέσεις και φανατισμούς. Και θα ήθελα λοιπόν
από αυτό εδώ το βήμα να δεσμευτώ ότι θα στηρίξουμε το Δήμο της Αμαλιάδας και βεβαίως και τις προσπάθειες της Βουλής για την μετατροπή της μόνιμης έκθεσης Μπελογιάννη σε μουσείο. Τέλος, σε ό,τι αφορά αυτές τις ειδικές αναφορές που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη έννοια με τον πολιτισμό, θεωρώ μεγάλη επιτυχία την ανάληψη διοργάνωσης στην Πάτρα των παράκτιων μεσογειακών αγώνων στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019. Οι αγώνες αυτοί θα επανατοποθετήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε διεθνούς εμβέλεια στη διοργάνωση και θα αποτελέσουν, πιστεύω, από το 4 και θα αποτελέσουν, πιστεύω, έναν μοχλό οικονομικό και αναπτυξιακό για την πόλη. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η δημιουργία από σήμερα ενός σχεδίου ορθολογικής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων μετά το τέλος της διοργάνωσης, να μην την πατήσει και η Πάτρα όπως την πάτησε η Αθήνα με τα κουφάρια που δεν έχουμε πώς να τα αξιοποιήσουμε. Έρχομαι τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο και πολλά υποσχόμενο. Στον τομέα της ενέργειας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πιστεύω παίζει σημαντικό ρόλο στο πεδίο ερευνών και αξιοποίησης των φυσικών μας πόρων, των υδρογονανθράκων. Έχουν υπογραφεί ήδη 2 συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης στις χερσαίες περιοχές της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και της Έτελο-Καρνανίας και άλλες 2 στις θαλάσσιες περιοχές στα δυτικά του Πατραϊκού Κόλπου και του Δυτικού Κατάκολου. Πιστεύω ότι οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να δώσουν μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή. Δεδομένου ότι προβλέπεται να αποδίδεται στις περιφέρειες, στην αυτοδιοίκηση, στις περιφέρειες της χώρας, όπου γίνονται έρευνες για υδρογονάνθρακες, να αποδίδεται ειδικός περιφερειακός πόρος, φόρος για αυτούς που κάνουν τις έρευνες, πόρος όμως για την αυτοδιοίκηση, 5% από τα έσοδα που θα προκύψουν στην φάση της παραγωγής. Ανοίγουν λοιπόν δυνατότητες σημαντικές για επιπλέον ενίσχυση των τοπικών θέσεων απασχόλησης λόγω των άμεσων ή έμεσων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα, αλλά και μια ουσιαστική αναπτυξιακή δυναμική από την οικονομική αυτή ωφέλεια. Αδιαπραγμάτευτη βέβαια πολιτική μας είναι να ισχύσουν τα αυστηρότερα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής ως προς την υγεία και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια ασφάλεια και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, σε διαρκή διάλογο βεβαίως με την τοπική κοινωνία. Να περάσω στο θέμα του φυσικού αερίου. Η Δημόσια Εταιρεία Διανομής Αερίου Λιπής Ελλάδος, η λεγόμενη ΔΕΔΑ, θα καταθέσει άμεσα σχέδιο για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε μια σειρά από πόλεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 3 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος. Μέσα στην πενταετία 19-23 προβλέπεται η κατασκευή 468 χιλιόμετρων δικτύου φυσικού αερίου που θα καλύπτουν όλο τον αστικό ιστό των 3 αυτών πόλεων. Σχεδιάζεται να κατασκευαστούν 4.700 συνδέσεις ως το 23 και άλλες 13.500 συνδέσεις έως το 29, που θα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών, αλλά βεβαίως τη συντριπτική τους πλειοψηφία θα εξυπηρετούν κατοικίες.
Προβλέπεται επίσης να συνδεθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου με αρκετά δημόσια κτίρια και με δημοτικά κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, το πανεπιστήμιο, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιφέρεια. Η χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού υπολογίζεται σε 52 περίπου εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ 1420, από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ. Ως έτος έναρξης των κατασκευών στην περιοχή έχει προσδιοριστεί το 2020. Ελπίζω να πάμε μαζί. Εγώ θα είμαι, αλλά ελπίζω να πάμε μαζί. Να εγκαινιάσουμε τα έργα αυτά. Λόγω μεγάλης απόστασης από τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, η τροφοδεσία των τριών πόλεων είναι εφικτή κυρίως με τη μεταφορά διαθαλάσσης σε υγρή μορφή, σε μορφή LNG. Συνολικότερα, η παροχή φυσικού αερίου πιστεύω ότι θα επιτρέψει μια πολύ σοβαρή μείωση του κόστους ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και βεβαίως την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Και κλειδί για την επιτυχία αυτού του προγράμματος είναι η στενή συνεργασία και η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, για την οποία είμαστε σίγουροι, στα πρότυπα της πετυχημένης συνεργασίας που έχουμε ήδη δρομολογήσει σε άλλες περιφέρειες. Έρχομαι τώρα επίσης σε έναν κρίσιμο τομέα, αυτό των ανανεώσιμων πηγών. Η περιφέρειά σας εμφανίζει ένα υψηλό δυναμικό και εξαιρετικά αξιοποιήσιμο, ειδικά στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκ. Ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή το νομοσχέδιο τομή, πιστεύω, που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, που ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη αυτή και δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνουν συμπαραγωγοί. Για πρώτη φορά και πολίτες και ΟΤΑ και μικρές επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις, εμπλέκονται στο ενεργειακό σχεδιασμό μέσω της δικής τους δυναμικής συμμετοχής σε αυτά τα εγχειρήματα. Ο θεσμός αυτός έχει ως κεντρικό άξονα τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ φορέων και συνεπώς τη δημιουργία ευρύτερων κοινωνικών συνενέσεων. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, ξεχωριστή θέση στο νέο ενεργειακό μείγμα που σχεδιάζουμε έχουν και οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, το οποίο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, θα περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες με ιδιαίτερη μέρημνα στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Ενώ παράλληλα, τα 13 σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πάτρας θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα για τη λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, σημαντικός τομέας της οποίας είναι η ενεργειακή τους απόδοση. Οι πόροι από το πρόγραμμα αυτό έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η υλοποίησή του αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην τόνωση. Να το πω και αυτό, γιατί και ως μηχανικός έχω μια έγνοια. Δήμαρχε, νομίζω και εσύ μηχανικός είσαι εδώ. Δήμαρχε του Αγρινίου εννοώ. Σημαντική λοιπόν τόνωση και στο κατασκευαστικό κλάδο. Σημαντική τόνωση και στην οικοδομή. Αλλά και γενικότερα της τοπικής οικονομίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας. Και έρχομαι τώρα στο θέμα για το οποίο θέσατε τα περισσότερα αιτήματα. Πού είναι οι υποδομές? Με την ολοκλήρωση των αυτοκινητόδρομων Κορίνθου, Πατρών και Αντιρίου Ιωαννίνων,
πιστεύω ότι πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Να υλοποιήσουμε μέσα σε 2,5 χρόνια ό,τι δεν είχε γίνει κατορθωτό να υλοποιηθεί σε πάνω από μια δεκαετία. Είναι όμως καθήκον μας να θεραπεύσουμε τον ελλιπή σχεδιασμό των έργων, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Και πιστεύω οι πολίτες της Ηλίας έχουν δίκιο να αισθάνονται σχετικά αδικημένοι, μιας και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος αφαιρέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση από τη σύμβαση παραχώρησης. Το έργο ξεκινά άμεσα, στο σύνολό του, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα γίνει με 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον προϋπολογισμό των έργων, τον αρχικό. Σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, το θέμα της διέλευσης του σιδηροδρόμου από τον κεντρικό αστικό ιστό της Πάτρας είναι κρίσιμο θέμα. Γνωρίζετε πως το προηγούμενο διάστημα έγινε εξαντλητική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Δημιουργήσαμε νέα δεδομένα που επηρεάζουν και τη σιδηροδρομική διέλευση μετά την παραχώρηση του κεντρικού παραλιακού μετόπου στην αυτοδιοίκηση. Μια διαδικασία που, όπως ξέρετε, πολλοί υποσχέθηκαν, αλλά εμείς υλοποίησαμε. Μέσα από την διαβούλευση αυτή, λοιπόν, καταλήξαμε στη βέλτιστη, πιστεύω, για την πόλη και για τους πολίτες της και για την τεχνική υλοποίησή της λύση, την οποία και θέλω σήμερα να σας ανακοινώσω. Εντός, λοιπόν, του 2018, εντός του τρέχοντος έτους, προκυρήσεται διαγωνισμός μελέτη-κατασκευή που περιλαμβάνει από την οδό Κανελοπούλου βυθισμένη διέλευση του τρένου με τη μέθοδο cut and cover έως και το σταθμό του Αγίου Διονυσίου. Οριστικές μελέτες για την υπόγεια διέλευση του τρένου επίσης από τον Άγιο Διονύσιο ως τον Άγιο Ανδρέα και σύνδεση με το νέο λιμάνι στο ύψος της Πειραϊκής Παντραϊκής αλλά και με την γραμμή προς Πύργο. Και επίσης να σας πω ότι στις μελέτες αυτές τα συμπεριλαμβάνονται και μελέτες για σύνδεση της γραμμής με τρένο τύπου τραμ στις δυτικές συνοικίες της Πάτρας. Το έργο αναφέρεται σε διπλή ηλεκτροδοτούμενη και σηματοδοτούμενη γραμμή και προϋπολογίζεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι δίνουμε λύση με σεβασμό στην πόλη και στο ελεύθερο παραλιακό μέτωπο. Λύση που μπορεί έως το 2023 να συνδέσει το σιδηρόδρομο με το λιμάνι της Πάτρας, γιατί αυτός είναι ο βασικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης στην περιοχή και στην πόλη της Πάτρας. Και επιπλέον είναι και αναγκαία προϋπόθεση για την συνέχιση της ανακαίνησης της γραμμής προς τον Πύργο. Και βέβαια όλα τα νέα έργα θα εξυπηρετούν παράλληλα και τον προαστιακό προκειμένου να γίνονται περισσότερα και πιο σύντομα δρομολόγια. Στο ίδιο έργο θα ενταχθεί η κατασκευή του εμπορικού τμήματος του λιμένα της Πάτρας και η σύνδεσή του με το εμπορευματικό κέντρο. Γνωρίζετε επίσης πως το 2016 ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες για την κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση της γραμμής Πάτρα-Πύργος-Ολυμπία-Κατάκολο. Μελέτες που είχε διακοπεί η χρηματοδότησή τους το 2014, αλλά τις υλοποίησαμε. Και ήδη προχωράμε στην εκπόνηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την ανάπτυξη της γραμμής προκειμένου να ευοδοθεί η προσπάθεια εξέβρεσης επενδυτών μέσω του σχεδίου Juncker στο οποίο έχει ενταχθεί. Το λιμάνι της Πάτρας, αγαπητοί φίλοι, για μας δεν είναι μόνο ένα σημαντικό εργαλείο για την πόλη
και την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Για μας αποτελεί μια βασική υποδομή της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο τόσο η σιδηροδρομική σύνδεση, ο εφοδιασμός και οι υποδομές φυσικού αερίου και η σιδηροδρομική του σύνδεση αποτελούν προτεραιότητα. Να θυμίσω ότι το 2010 η τότε κυβέρνηση το αφαίρεσε από το έργο που μόλις χθες ολοκληρώσαμε κατά την προσφυλή τακτική να κόβουν το φυσικό αντικείμενο των έργων και δύο μήνες πριν τις εκλογές το 2015 δεν ενέταξαν καν το εμπορικό τμήμα στο στρατηγικό πλαίσιο. Το εμπορικό τμήμα του λιμανιού εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών από το Υπουργείο Υποδομών και το έργο θα ενταχθεί προς υλοποίηση ως ενιαίο έργο με την στυλιοδρομική υποδομή εντός του αστικού ιστού. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο έργο υποδομής που έχει καταντήσει ολίγον σαν το γιοφύρι της Άρτας. Δεν πρόκειται για γιοφύρι αλλά για φράγμα και είναι το φράγμα Πύρου Παραπύρου στην Πάτρα και τις εργασίες υδροδότησης των οικισμών. Και θέλω να σας πω ότι επιτέλους τον Ιούνιο αυτό ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του φράγματος. Και αν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή καλύτερα αν κάποιοι φορείς δεν θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, θα υπάρξει άμεσα νομοθετική τροποποίηση για να αναλάβει τη λειτουργία του το Υπουργείο Υποδομών μαζί με τους φορείς που θέλουν να συμμετέχουν. Έρχομαι τώρα σε ένα ακόμα πιο κρίσιμο θέμα. Ξέρετε, έχουμε δεσμευτεί για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, για την απόδοσή του στον πατραϊκό λαό και στο Δήμο της πόλης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο και πιο δύσκολο και σημαντικό στάδιο. Αποχαρακτηρίστηκε το τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, εκδόθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας η Υπουργική Απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό και υπογράφηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η Σύμβαση του Δημοσίου με τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών που απελευθερώνει αυτό το τμήμα. Βρισκόμαστε τώρα στην τελική φάση. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με το Δήμο νομοθετική διάταξη για την ολοκλήρωση της οριστικής παραχώρησης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα αποδοθεί οριστικά και με τη βούλα το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας στον πατραϊκό λαό και στο Δήμο της Πάτρας, ικανοποιώντας αυτό το σημαντικό και, κατά τη γνώμη μας, δίκαιο αίτημα του πατραϊκού λαού. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, να σας πω ότι το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο στοχεύει στην στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα τοπικής και περιφερειακής σημασίας, έργα σε βασικούς τομείς όπως το περιβάλλον, οι υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, η οδική ασφάλεια και οι μεταφορές, τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ο εξυγχρονισμός των κτηριακών υποδομών. Από το περιφερειακό πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί δύο στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στις οποίες θέλω να αναφερθώ ειδικότερα. Η μία αφορά στο Δήμο Πατρέων και έχει προϋπολογισμό περίπου 44 εκατομμύρια. Στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, στον εξυγχρονισμό των υποδομών, την αποκατάσταση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης και την αξιοποίηση του τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της. Και η άλλη αφορά το Δήμο Αγρινίου με προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια και με στόχο την ανάδειξη του Αγρινίου ως πράσινης, έξυπνης και βιώσιμης πόλης.
ακόμα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της περιφέρειας, για να μην μας παραπονείται ο Περιφερειάρχης ότι είναι άστεγος, προχωρούμε στην χρηματοδότηση της περιφέρειας για την ανέγερση νέου διοικητηρίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Πάτρα, προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ειδική συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και την περιφέρεια προχωράει η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση και επανάχρηση του ιστορικού αυτού κτηρίου του Λαδόπουλου στην Πάτρα, που το θυμάμαι από την εποχή που ήμουν νέος, πολύ νέος. Γινόντουσαν ωραία καρναβαλίστικα events σε αυτό το κτίριο, έτσι δεν είναι? Να πω δύο λόγια και για τα σκουπίδια. Όχι για να τα πετάξουμε στα σκουπίδια, δύο λόγια για τα απορρίμματα. Στο κρίσιμο αυτό θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προώθησης της κυκλικής οικονομίας, προωθούνται έργα στην περιοχή της Ναυπάκτου και του Αγρινίου, σημαντικά. Μόλις φέτος έκλεισαν οι 5 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων της Ηλίας και σταμάτησαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες να πληρώνουν πρόστιμα για αυτούς. Στην Ηλία και μετά από χρόνια εμπλοκής επιλύθηκε το θέμα της σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού του ΣΔΙΤ με παρέμβαση της κυβέρνησης. Η προτινόμενη λύση οδηγεί σε μείωση του κόστους για τους πολίτες, αύξηση της ανακύκλωσης και κατασκευή μονάδας ανακύκλωσης στην περιφερειακή ενότητα και βεβαίως αποκατάστασης των δεμάτων που ήταν αποθηκευμένα. Η ίδια ορίμανση πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει και για τα έργα στην Αχαΐα, και αυτή την προοπτική θα στηρίξουμε. Κρίσιμο είναι όλα τα παραπάνω να συνδυαστούν και με αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθιών όλων μας. Στο τέλος αυτής της περίοδου της κυβερνητικής θητείας, όλα τα έργα αποβλήτων και ανακύκλωσης θα είναι χωροθετημένα και θα μπορεί η κοινωνία να χαρακτηρίζεται ως κοινωνία ανακύκλωσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έρχομαι στον τομέα της παιδείας. Παιδεία, υγεία και κλείνουμε. Ξέρετε, έθεσε τόσα πολλά ο Περιφερειάρχης αιτήματα, που στο τέλος του είπα ότι το μόνο που δεν μου έθεσε είναι το αίτημα για σοσιαλισμό στη Δυτική Ελλάδα. Αλλά βεβαίως λείπει ο Δήμαρχος της Πάτρας. Άμα ήταν εδώ θα το υλοποιούσαμε και αυτό το αίτημα. Στον τομέα της παιδείας, λοιπόν, η κυβέρνηση έχει αναλάβει το εγχείρημα της ακαδημαϊκής αναδιάταξης και αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Το σχέδιο άρχισε να υλοποιείται με τις συνέργειες και συγχωνεύσεις του ΤΕΙ Ιωνίων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συνεχίστηκε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Υπήρου, ενώ εντός των ημερών ψηφίζεται στη Βουλή η εμβληματική ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ένα ίδρυμα με παράδοση, με κύρος, με εμπειρία, με δυναμική. Εδώ βρίσκεται επίσης ένα από τα καλύτερα ΤΕΙ που διαθέτει η χώρα. Ταυτόχρονα όμως, στα αστικά κέντρα της περιφέρειας, αλλά και στην παραγωγική ύπαιθρο και των τριών νομών, έχει δημιουργηθεί ένα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, ανορθολογικό
πλαίσιο, ένα εκπαιδευτικό κουβάρι, το οποίο πρέπει να ξεδιαλύνουμε. Και αυτό, αν θέλετε, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, ήταν αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων και της ανευθυνότητας του παρελθόντος. Με καταργήσεις τμήματων, με αδικίες τις οποίες ακόμη πληρώνουν διάφοροι νομοί. Είναι λοιπόν ανάγκη, συμμερίζομαι την άποψη, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε θαραλέες κινήσεις. Κινήσεις που θα εξυπηρετούν την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης πάνω σε στέρες, κυρίως όμως πάνω σε ακαδημαϊκές βάσεις. Και σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό θέλω σήμερα να σας ανακοινώσω ότι πράγματι θα προχωρήσουμε και ιδρύονται νέες πανεπιστημιακές σχολές που ανταποκρίνονται στις περιφερειακές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. Στην Έτωλα Καρνανία λοιπόν ιδρύεται Σχολή Γεωπονικών και Θαλάσσιων Επιστημών, ενώ στην Ηλία ιδρύεται Σχολή Πολιτισμικών Σπουδών και Διαχείρισης. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι ορθά αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Ο ατελείωτος φυσικός πλούτος της Λιμνοθάλασσας, το παραγωγικό δυναμικό του πρωτογενούς τομέα στην Ετλοκαρνανία από τη μια και το πολύτιμο πολιτιστικό κεφάλαιο στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και στην ευρύτερη περιοχή. Κοινή ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ επεξεργάζεται ήδη την ορθολογική κατανομή τμημάτων και διαμορφώνει προτάσεις για ίδρυση νέων τμημάτων που θα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με έδρες όμως στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Και θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά είναι για πρώτη φορά και δίκαια και βασίζονται και σε μια ακαδημαϊκά ορθή βάση. Μετά από διαβούλευση και συνενέσεις που υπήρξαν ανάμεσα στα ανώτατα ιδρύματα και τους φορείς της περιοχής, χωρίς εμφύτευση τεχνητών τοπικών ανταγωνισμών και βεβαίως με διακριτά αντικείμενα και πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Και να πω και ένα τελευταίο που αφορά το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ένα αίτημα που δεν το διατυπώνεται για πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι πρόθεσή μας και θα το κάνουμε άμεσα να διερευνήσουμε σε συνεργασία όμως με το Πανεπιστήμιο να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας νέας νομικής σχολής στην Πάτρα. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές και με την Περιφέρεια μπορούμε να σχεδιάσουμε όλα τα πρακτικά επόμενα βήματα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, για να έχω και έναν ουσιαστικό λόγο να ξανάρθω εδώ δίπλα σας, την ουσιαστική εξαγγελία να την κάνω σύντομα όταν θα ξανάρθω στην Πάτρα. Να είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Φίλες και φίλοι, να πω και δύο λόγια για την υγεία, γιατί αποτελεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους και πιστεύω ότι μέρες που είναι πρέπει να θυμόμαστε ότι το ξεχαρβάλωμα της δημόσιας υγείας δεν ήταν ένα φυσικό επακόλουθο, αλλά ήταν, ή αν θέλετε, δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο ή αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής, αλλά το επακόλουθο μιας συνειδητής πολιτικής. Συνειδητής πολιτικής επιλογής να ενισχύονται ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας
και ταυτόχρονα συνειδητής πολιτικής επιλογής τεράστιες δαπάνες του κράτους να σπαταλώνται για λόγους που πολλές φορές προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι στον τομέα της υγείας συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιφέρεια να ξαναστήσουμε στα πόδια της τη δημόσια υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ταυτόχρονα η μεγάλη προσπάθεια για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Στο Αγρίνιο στελεχώθηκε η καρδιολογική κλινική, ξεκίνησε να λειτουργεί όλες τις μέρες του χρόνου η μονάδα αυξημένης φροντίδας, στελεχώθηκε η μονάδα τεχνητού νεφρού και εξασφαλίστηκε η 24ωρη εφημερία. Στο παλιό νοσοκομείο του Αγρινίου, το παλιό νοσοκομείο του Αγρινίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την εγκατάσταση των υπηρεσιών ΕΚΑΒΕΟΠ, ενός ξενώνα ψυχικής υγείας και μιας σχολής νοσοκόμου. Στο Άκτιο δημιουργήθηκε βάση διακομιδών με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος. Στο Μεσολόγγι εξασφαλίστηκε η 24ωρη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής και στεγάζεται το κέντρο υγείας σε νέο σύγχρονο κτίριο. Στην Πάτρα στήθηκε και λειτουργεί το κέντρο υγείας του νότιου τομέα. Μεταφέρθηκαν λειτουργίες του νοσοκομείου 409 και του νοσοκομείου νοσημάτων θώρακος στο νέο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και προχωράει εγκατάσταση τομογράφου με υβριδικό σύστημα απεικόνησης. Αν όμως είναι κάτι για το οποίο εγώ προσωπικά αισθάνομαι περήφανος που το πετύχαμε, γιατί σας λέω ξανά, δίνουμε μάχη και με το τελευταίο ευρώ να αξιοποιήσουμε και μάχη με συμφέροντα ισχυρά και συντεχνίες. Αν για κάτι εγώ είμαι περήφανος αυτά τα 3 χρόνια, είναι γιατί καταφέραμε 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους συμπολίτες μας να τους εντάξουμε στη δωρεάν περίθαλψη υγείας. Και αυτό για μας είναι ζήτημα δικαιοσύνης. 2,5 λέτε εσείς. Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε για το μέτρημα όπως κάναν ορισμένοι προχθές. Θέλω φίλες και φίλοι να κλείσω. Επιχείρησα να καλύψω όσα περισσότερα ζητήματα από τα πολλά που αναδείχθηκαν αυτές τις 2 μέρες σε αυτό το Περιφερειακό Συνέδριο. Θέλω να πω ότι η εμπειρία των συνεδρίων αναδεικνύει την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για στενότερη και πιο άμεση επαφή με την κυβέρνηση. Και αν πρέπει να κλείσω με μια δέσμευση, θέλω να κλείσω με αυτή. Ότι αυτή η επαφή και η συνεργασία θα συνεχιστεί ακόμα πιο στενά, ακόμα πιο μεθοδικά, όχι, επαναλαμβάνω, για την εξαγγελία και τη δέσμευση προτάσεων και παρεμβάσεων, αλλά για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων που συμφωνήθηκαν εδώ αυτές τις 2 μέρες. Και θέλω να επισημάνω, για μας αυτά τα συνέδρια είναι ένας θεσμός ουσιαστικός και ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να λειτουργούμε από εδώ και στο εξής. Αποκεντρωμένα, με διάλογο, διαβούλευση, σύνθεση, αντιπαράθεση όπου χρειαστεί και συνένεση πάνω στην ιεράρχηση των προβλημάτων και στην αντιμετώπιση τους. Θέλω για άλλη μια φορά να πω, για μας δεν υπάρχουν δικοί μας και μη δικοί μας περιφερειάρχες, δικοί μας και μη δικοί μας δήμαρχοι. Διότι τα προβλήματα που θέλουμε μαζί να λύσουμε είναι ολονών. Στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο για την αναπτυξιακή προοπτική και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα βασίζεται σε επιμέρους βιώσιμα και ρεαλιστικά σχέδια για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιφέρειας.
Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να κλείσω λέγοντάς σας ότι πιστεύω πως σήμερα κάναμε ένα ουσιαστικό βήμα για τον τόπο. Το βήμα αυτό μένει να ολοκληρωθεί. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα με κάθε έναν από εσάς, κάθε δήμαρχο, όλους τους φορείς, τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, φορείς αυτοδιοίκησης, για να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία σήμερα μαζί αποφασίσαμε. Και θα είσαστε εσείς αυτοί που θα μας κρίνετε, αυστηρά αν χρειαστεί, για το αν υλοποιήσαμε όλα όσα σήμερα δεσμευτήκαμε ενώπιον του λαού της Δυτικής Ελλάδας, ενώπιον των πατρινών που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και άλλων πολιτών από τις πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν στο να είναι αυτό εδώ το συνέδριο ουσιαστικό και παραγωγικό. Και να σας πω, κάθε φορά που κλείνω ένα τέτοιο συνέδριο έχω ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι όχι μόνο βγαίνουμε από την κρίση, αλλά και οικοδομούμε, ναι, μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική από αυτή που αφήνουμε πίσω μας. Την Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της προκοπής, την Ελλάδα της δικαιοσύνης, την Ελλάδα που μας αξίζει. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Πάτρα, από όπου ο Αλέξης Τσίπρας με έμεση